Γιατί τι δεν ακούει το δεξιό αυτή. Δεν ακούει τα αυτά που γίνονται μέσα στο κόμμα του. Έχω ένα μικρό πρόβλημα. Πετάει την μπάλα για το τι γίνεται στα άλλα κόμματα. Εμάς πάντως καλό θα μας κάνει να παραμείνει ο κύριος Σαμαράς στην εξουσία της Νέας Δημοκρατίας. Μας το είπε ο Λουτζάκος χθες. Το ίδιο ακριβώς έλεγε. Να σας πω για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ποια είναι η δική σας θέση? Κοιτάξτε, από ό,τι ξέρω έκανα μια συνέντευξη τύπου μέσα στην οποία ανοίχτηκαν μια σειρά εισδήματα λειτουργίες του Κοινοβουλίου. Ναι, αυτό είναι το ένα. Έδωσε και από μια συνέντευξη πέρα, στο Unfollow που λέει ότι δεν θα βαφτίσουμε, επαναλαμβάνει δηλαδή τη ρίση του κ. Γκλέζου ότι δεν θα βαφτίσουμε το κρέας ψάρι. Δηλαδή έχει μια σαφή απόσταση. Από όσο καταλαβαίνω και από όσο ξέρω, και εσείς έχετε απόσταση. Δεν έχει μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου. Όχι, με συγχωρείτε. Και εσείς προσωπικά εννοώ. Να... Μου επιτρέπετε να πω ποιο είναι το μείζον, να απαντήσετε. Να απαντήσετε. Να πω εγώ για τα δικά μου, εσύ είπες για τα δικά σου. Όχι. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο δικά σας αυτά, είναι και δικά μας. Γιατί εδώ παίρνει μια θέση πρόεδρος της Βουλής, η οποία λέει ότι εγώ αυτό το οποίο είναι παράταση δεν το φέρνω. Αυτό είναι πολιτικό ζήτημα. Μήπως τελικά δεν ήρθε η παράταση στη Βουλή να ψηφιστεί, διότι είχε βάλει βέτο η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν το ξέραμε εμείς. Κοιτάξτε κάτι. Τώρα κάνουμε μια σύνθεση πραγμάτων για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Ναι. Ίσως το θέλει ο κύριος Βορύδης, αλλά δεν βγαίνει το συμπέρασμα αυτό. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι? Υπάρχει μια ενδιάμεση συμφωνία. Αυτή η συμφωνία, με την γνώμη και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δεν χρειάζεται έγκριση από τη Βουλή. Άρα από νομική άποψη είναι καλυμμένο. Τώρα πολιτικά οπωσδήποτε θα ήταν χρήσιμο και φαντάζομαι μια συζήτηση στη Βουλή θα γίνει. Αλλά έτσι κι αλλιώς το περιεχόμενο θα έρχεται βήμα-βήμα να ψηφίζεται από τη Βουλή. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα θέμα υπεκφυγής ή ότι θέλουμε να ξεπεράσουμε τη Βουλή. Τώρα κοιτάξτε, απόψεις υπάρχουν στο θέμα της, αυτό που ανοίχθηκε με το, πάντως δεν είναι και συνηθισμένο, με το ζήτημα τώρα, της Χρυσής Αυγής. Η πρόεδρος της Βουλής και ένα μεγάλο κομμάτι μέσα στο οποίο, από όσο ξέρω, ανήκετε κι εσείς, να είναι εναντίον μιας κυρίας, μιας φοβερά κρίσιμης απόφασης. Προσέξτε κάτι. Στο θέμα της, εμείς κάναμε μια ιδιαίτερη μεγάλη χορταστική συζήτηση και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στην κεντρική επιτροπή. Ανταλλάξαμε τις απόψεις, υπήρχαν διαφωνίες, αυτό το γνωρίζετε, δεν είναι κάτι κρυφό. Από εκεί και πέρα υπάρχει η απόφαση, υπάρχει εκτίμηση για το τι είναι αυτή η συμφωνία και προχωράμε με βάση αυτή την απόφαση πλειοψηφίας. Κανένας δεν λέει ότι δεν είναι δύσκολα τα πράγματα, άλλωστε το γνωρίζετε, βλέπετε πιέσεις οι οποίες γίνονται συνεχώς. Αυτό θα το έχουμε, διότι η προσπάθεια μιας καινούργιας πολιτικής να εφαρμοστεί αντιμετωπίζει την αντεπίθεση του παλιού, είτε στο ευρωπαϊκό επίπεδο είτε στο εθνικό επίπεδο. Αυτή είναι η κατάσταση και με αυτήν για κάποιο χρονικό διάστημα θα έχουμε εντάσεις. Για να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά, ειλικρινά, εάν αυτά που λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου για το θέμα της Χρυσής Αυγής τα έλεγε ο Μπαλτάκος, τι θα λέγατε? Μπαλτάκος, ο Βορύδης. Λέω, επειδή ο Μπαλτάκος ήταν. Ο Βορύδης. Ναι. Θα στα έλεγε ο Κουμουτσάκος. Ναι, ναι. Κατάλαβες? Πόσο μάλλον, επειδή το λέω ως. Επειδή. Κατάλεγε, ρε παιδί μου, ένας οποιοσδήποτε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Είναι λίγο μυστήρια, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Δεν αμφισβητεί κανείς την δημοκρατικότητα. Ότι πολιτικά απαντήθηκε και από τον κύριο Σακελαρίδη ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε ένα νόμο, τον αλλάζει με νέο νόμο. Και άλλωστε η διαδικασία που θα επιλέξουμε είναι το μνημόνιο να καταργείται με ένα νέο νόμο ο οποίος θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν απόψεις, άλλες βασίζονται πολύ στο νομικό μέρος, εγώ κυρίως εξετάζω την πολιτική πλευρά. Πολιτικά δεν μπορεί κανένας να διανοηθεί ούτε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει κανένα φλερτ με τη Χρυσή Αυγή. Μην τρελαθούμε. Είναι μια υπερβολική προσήλωση στο νομικό μέρος. Εσείς θα επαναλαμβάνατε τη δήλωση του κυρίου Γκλέζου, να μην πω της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ότι δεν θα βαφτίσετε το κρέας ψάρι? Εγώ θα έλεγα ναι, δεν θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι άλλο πράγμα να έχεις μια συμφωνία και να τη χαρακτηρίσεις ότι την έχεις ήδη βαφτίσει το κρέας ψάρι. Δεν θεωρώ ότι έχει βάσει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, όντως, εάν σε αυτό το μεσοδιάστημα δεν αλλάξει, ας το πούμε, αυτή η εικόνα που έχει η κοινωνία είναι ότι έχει αλλάξει ο τύπος της διαπραγμάτευσης. Έχει αλλάξει και η ατζέντα της διαπραγμάτευσης. Ένα μέρος του κόσμου δεν έχει πιστεί ίσως ότι υπάρχουν επί της πράξεως ορισμένες αλλαγές. Να σας πω το εξής, ότι εδώ έχει ακολουθήσει μια πολιτική κυβέρνηση, έκανε σημείο... πιεσμένη κατά τη γνώμη μου τρομερά μια υποχώρηση, 10 υποχωρήσεις αν θέλετε. Έκανε μια συμφωνία την οποία
προσπαθεί να εξηγήσει ότι, η οποία προσπαθεί να εξηγήσει ότι είναι μονόδρομος και έχει εσάς που είστε απέναντι. Ένα μεγάλο κομμάτι. Δεν είναι λίγο νωρίς για να είσαστε απέναντι τόσο πολύ πια και να μιλάτε για κρέας και για ψάρι? Απέναντι δεν είναι κανένας. Μα όταν λέτε για κρέας και ψάρι, σημαίνει ότι καταγγέλλεται στην ουσία μία απόπειρα. Σας το διευκρίνησε αυτό. Να εμφανιστεί κάτι άλλο. Σας το διευκρίνησε αυτό. Όταν φτάσουμε στο σημείο της οριστικής λύσης, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση, υπάρχει μια μάχη η οποία γίνεται και ερμηνεών και εφαρμογής μιας, ας το πούμε, ψυγμάτων μιας νέας πολιτικής, διότι όντως υπάρχουν τεράστιες πιέσεις. Αν φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι κοιτάξτε, έχουμε φτάσει σε αυτό το οριστικό συμπέρασμα, δεν είναι κανένας που θα κοροϊδέψει τον κόσμο. Θα πούμε την αλήθεια στον λαό. Αυτό είναι σαφές και με αυτήν την έννοια λέω δεν θα πούμε στο μέλλον το κρέας ψάρι. Τότε να πάμε και σε εκλογές ή σε δημοψήφισμα. Αν πιεστούμε πάρα πολύ, και θα βγαίνει άκρη. Γιατί εδώ βλέπουμε και μας σφίγγουν το βρόχο. Εδώ έχουμε ρε παιδί. Μα δεν είναι η λύση των εκλογών. Μπορεί να είναι και θετική, ας πούμε, έστω και αν είναι σε ένα κοντινό χρονικό διάστημα. Εξαρτάται από τις συνθήκες. Δεν είναι η λύση των εκλογών. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι ακούσαμε μόλις. Λέω ότι όταν υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι, πρέπει να κάνεις επιλογές. Είναι σαφές ότι πρέπει και να ρωτήσει τον κόσμο. Οριακές. Συγγνώμη, για τι λύση θα δώσουν οι εκλογές δηλαδή σε αυτή την περίπτωση? Δεν λέω δεν και καλά εκλογές. Προφανώς για να πάτε στις εκλογές σημαίνει ότι θα είσαστε στο αμήν, ας πούμε. Θα είναι η χώρα στο αμήν. Η λύση. Πώς το υπολογίζετε? Δεν λέω τώρα, γιατί βάζουμε στην ατζέντα θέμα εκλογών. Δεν θέλω να βάλω θέμα εκλογών. Έτσι. Ρωτούμε για ορισμένα πράγματα και απαντάω και λέω ότι προφανώς. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε μαζί με το λαό και θέλουμε σε κρίσιμες φάσεις, αν υπάρχουν επιλογές που πρέπει να κάνουμε, να ρωτήσουμε τον κόσμο. Κύριε δεν είναι μόνο οι εκλογές, είναι και το δημοσίευμα, είναι και μια σειρά άλλες διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, είτε ο Ντράγκη, είτε το Eurogroup, είτε. Το περιμένατε. Ή περιμένατε ότι, βρε αδερφέ, κάναμε ένα ψηλό συμβιβασμό εμείς. Θα κάνουν και οι άλλοι ένα ψηλό συμβιβασμό, ας πούμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα που αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή, πώς σας φαίνεται, σας εκπλήσει? Βλέπω τον κύριο Βελούδη να γελάει. Αλλά επιτρέψτε μου να πω κάτι. Οι Ευρωπαίοι έχουν συνηθίσει σε μια κατάσταση άλλη. Να τους λένε συνέχεια ναι. Μισό λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε. Όχι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι για να είμαστε ειλικρινείς και μεταξύ μας. Οι Ευρωπαίοι είχαν συνηθίσει λοιπόν, είχαν φτιάξει ένα μηχανισμό απόλυτης εποπτείας και παρακολούθησης της χώρας. Είχαν μια κυβέρνηση η οποία τους έλεγε όλο ναι και ενοχληθήκαν τώρα που μια κυβέρνηση λέει και όχι. Ναι. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία για να πάμε σε ένα καινούριο τρόπο ρύθμισης των προβλημάτων που υπάρχουν θα πάρει ένα χρόνο. Θα το καταφέρουμε. Αλλά όντως υπάρχουν πιέσεις που πιθανά τις είχες ως εκτίμηση, αλλά όταν βρίσκεσαι μπροστά βλέπεις την διάστασή τους με έναν διαφορετικό τρόπο. Και εδώ οι πιέσεις δεν είναι μόνο, με συγχωρείτε, δεν είναι μόνο από την Ευρώπη. Δηλαδή υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που κινείται και από την Ευρώπη και από τη χώρα μας. Εγώ θεωρώ ειλικρινά απαράδεκτο αυτό που έκανε ο κύριος Σαμαράς στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Φυσικά κρίθηκε και κατακρίθηκε και από συναδέλφους του μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτή η κατάσταση είναι πραγματικά μια μέγενη από την οποία πρέπει να φύγουμε. Μακινάστε. Ένα σχόλιο για να πάμε στο κύριο. Και ένα σχόλιο γιατί θέλω να κάνουμε. Το έχει ανοίξει μια συζήτηση. Λίγα όμως τα πείτε, κύριε Πρόεδρε. Μίλησες και πολλή ώρα για τα σοκοματικά σας. Και τι ήθελα, θα αφήσουμε κάνουμε να αφήσουμε τώρα. Τα μείζωνα είναι αυτά τώρα. Μην μου επιτίθεστε έτσι. Παρακαλώ. Λέω, μου λέτε ένα σχόλιο. Τι φαντάζεσαι τώρα, ότι πάνε για φούντο, δηλαδή μας πάνε για φούντο, Δευτέρα δεν έγινε συμφωνία. Τι λέτε εσείς? Τη Δευτέρα? Ναι. Στο Eurogroup. Στο Eurogroup. Euro δεν ξέρουμε καν αν θα έχει θέμα την Ελλάδα τη Δευτέρα. Άμα δεν τελειώσει το Eurogroup παραγωγικά, δηλαδή να έχει υλικό να συζητήσει στο Eurogroup, δεν πηγαίνει, δεν μπαίνει καν θέμα. Τι να συζητήσουν εκεί, πρέπει να έχουν λυθεί όλα τα τεχνικά ζητήματα. Και αν δεν συζητηθεί το θέμα των ελληνικών. Συγγνώμη, η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει ότι θα πάει τη Δευτέρα με τις μεταλλικές. Να πω κάτι. Έχει πληροφορία ο κύριος. Ναι, ναι. Όχι, εγώ δεν έχω πληροφορίες. Μηδέν πληροφορίες έχω. Εγώ έχω εμπειρία του πώς λειτουργεί το σύστημα. Αυτό έχω ως εμπειρία. Ξέρω πώς δουλεύει. Το οποίο προφανώς η κυβέρνηση δεν ξέρει. Και πρέπει να εξοικειωθεί σιγά σιγά με αυτό το οποίο που είναι η διαδικασία στο ευρωπαϊκό σύστημα. Το σύστημα εννοείται το ευρωπαϊκό, δεν εννοείται γενικά το ευρωπαϊκό. Δεν λέω το καπιταλιστικό. Αλλά να πω κάτι και το καπιταλιστικό. Το σύστημα που συνδιαμορφώσανε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τι σημαίνει λοιπόν τώρα αυτό για να μιλάμε τώρα συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα σημαίνει πρώτον
ότι από την ποσοτική χαλάρωση.